Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Η σημερινή εκδήλωση είναι ένας ακόμα σταθμός στην πορεία προς τα 100 χρόνια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μια ξεχωριστή στιγμή για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα μιας σειράς πρωτοβουλειών σε όλη την Πελοπόννησο. Όπως του καπετάνιου Πέρδικα στη Μεγαλόπολη, της Αθηνάς Μπενέκου, μέλους του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου που εκτελέστηκε στο έκτακτο στρατοδικείο της Τρίπολης, των αλίγιστων του έκτακτου στρατοδικείου της Τρίπολης, του Λαϊκού Διδασκαλίου στα Τρόπαια και του Μνημείου των Αγωνιστών στην Κερπινή, στην Αρκαδία, της Αρκαδίας, από όπου κατάγεται ο Πάνος Γεωργόπουλος, διευθυντής του Λαϊκού Διδασκαλίου. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα κορυφωθούν με την ανέγερση του μνημείου της Τρίτης Μεραρχίας στον Ταΐγετο την άνοιξη του 2017. Πρόκειται για μνημείο αντάξιο της θυσίας των πάνω από 4.000 νεκρών μας στην Πελοπόννησο την περίοδο 46-49, μνημείο αντάξιο του περιεχομένου της δράσης και της προσφοράς της ηρωικής Τρίτης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που έπεσαν μέχρι ενός στις βουνοκορφές, στις πόλεις, στα χωριά της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας. Γι' αυτό το λόγο, σημαντικό τμήμα της οικονομικής εξόρμησης που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο θα διατεθεί για την ανέγερση αυτού του μνημείου. Μάλιστα, ήδη κυκλοφορεί και ειδικά ειδική κάρτα ενίσχυσης που απεικονίζει τη μακέτα του μνημείου και αναγράφει τη στρατιωτική σύνθεση της Τρίτης Μεραρχίας. Τρία χρόνια ένοπλης ταξικής σύγκρουσης. Εβδομήντα χρόνια μετά,
Τα ίχνη στα βουνά μαρτυρούν τι έγινε. Μαρτυρούν τον τιτάνιο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.